Από μικρά παιδιά έζησαν τον χειρότερο εφιάλτη της άσχημης μεταχείρισης από τους γονείς τους και της μη αποδοχής από τους ανθρώπους που τους έφεραν στη ζωή. Όμως ο πόνος και η ανασφάλεια βρήκαν καταφύγιο στη στέγη ανηλίκων, όπου εκεί οι άνθρωποι της με ιδιαίτερη στοργή, αγάπη και φροντίδα αγκάλιασαν τους μικρούς και απροστάτευτους αγγέλους. Για να έρθει ένα παιδί εδώ σε εμάς, μπορεί να έρθει με τους εξής τρόπους, είτε με δικαστική απόφαση, είτε με την αίτηση των γονέων των κηδεμόνων του, είτε μέσω κάποιας κοινωνικής υπηρεσίας. Τα παιδιά εδώ είναι όλα από αρκετά προβληματικά ψυχοκοινωνικά περιβάλλοντα που έχουν πολλούς ψυχοκοινωνικούς στρεσοπόνους παράγοντες. Η εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» της Κρήτη TV ξεναγήθηκε στους χώρους της στέγης ανηλίκων αρένων, εκεί όπου τα παιδιά μαθαίνουν να ζουν σε συνθήκες οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς οι ρυθμοί και το πρόγραμμα δεν διαφέρουν από τους φυσιολογικούς ρυθμούς μιας οικογένειας. Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητες του. Κάνουν πολύ καλή δουλειά εδώ πέρα. Βοηθάνε και τα παιδιά και στο σχολείο. Έτσι, και τα μαθήματα κάνουν εδώ πέρα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Συγκλονιστική ωστόσο η μαρτυρία μιας μητέρας που με πόνο ψυχής πήρε την πιο σκληρή απόφαση. Λόγω ανάγκης αποφάσισα να τα φέρω εδώ. Στην αρχή δεν κάνανε. Ήταν αρχή δύσκολα. Μετά έζησαν κάποια πράγματα που δεν τα ζούσαν στο σπίτι. Πολύ φροντίδα, ζεστασιά, αγάπη. Είναι πολύ ευχαριστημένα, τους αρέσει. Η ίδια όπως και άλλοι γονείς, παρόλο που δεν μπορεί να τα πάρει μαζί της, τα επισκέπτεται συχνά στον χώρο της στέγης. Έρχονται εδώ, μένουν εδώ, τρώνε τα πάντα εδώ. Μόνο Σαββατοκύριακο τα παίρνω και τις γιορτές τώρα αυτά. Γιατί πρέπει και εγώ να σταθώ στα πόδια μου για να ξαναπαναφέρω τα παιδιά όπως ήμασταν. Η μοίρα τελικά χαμογέλασε στη Ρούλα, απαλύνοντας κατά το ίμιση τον πόνο της ψυχής της, καθώς η ίδια κατάφερε τελικά να πάρει στο σπίτι της το ένα από τα δύο παιδιά. Λείπεις, λέει. Μου λείπεις. Άντε. Goodbye. Έχουμε και περιπτώσεις όμως παιδιών που μένουν εδώ όλη την εβδομάδα και όλες τις μέρες, γιατί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτά τα παιδιά και για κάποιους λόγους που δεν μπορώ να αναλύσω αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Οι ανάγκες της στέγης, όπου φιλοξενούνται αγόρια ηλικίας 7 έως και 18 ετών, είναι πολλές και δεν αφορούν μόνο την υλική καθημερινότητα, καθώς η έλλειψη πόρων και το λιγοστό προσωπικό αποτελούν τα βασικά αγκάθια στην ομαλή λειτουργία και την διαδικασία διαπαιδαγώγησης και επανένταξης των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο. Και κάνουμε κάθε προσπάθεια γι' αυτό, να ενισχύσουμε δηλαδή και τις οικογένειες και υλικά και συναισθηματικά. Ενώ με τη συνεργασία και των μαθητικών κοινοτήτων όπου φοιτούν τα παιδιά, τους δίνεται η δυνατότητα να ξεδιπλώσουν ταλέντα και προτερήματα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν καλά κρυμμένα στις σκοτεινές πτυχές της ζωής τους.